Κοντά μας ο Δημήτρης ο Λιούντρης, πρόεδρος πλέον της νέας ομάδας που ιδρύθηκε, του ΑΕΑΝΤΑΧΙΟΥ, εκείνος Άγιαξ. Δημήτρη, καλορίζικος. Καλή αρχή, νέο ξεκίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ήταν ένα όνειρο, μπορώ να πω, να κάνουμε το δικό μας ποδοσφαιρικό σύλλογο, που από φέτος έγινε πραγματικότητα. Έτσι ιδρύσαμε τον ποδοσφαιρικό σύλλογο ΑΕΑΝΤΑΧΙΟΥ 2017, και στην Αγγλική, και Football Club Ajax of Chios, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις κάτι εντελώς δικό σου και είναι πολύ διαφορετικά, ούτως ή άλλως με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι και πάθος είχαμε ασχοληθεί και αυτά τα 3 χρόνια που κατεβαίναμε μέσω της Ολυμπιάδας, αλλά από φέτος πατάμε στα πόδια μας, έχουμε τα φτερά μας. Η ομάδα ήταν και στα προηγούμενα πρωταθλήματα. Θα ήθελα να αναφερθείς στις περσινές επιτυχίες της ομάδος. Η ομάδα, ναι, όπως σας είπα, είναι 3 χρόνια. Έχουμε να δείξουμε σημαντικά βήματα σε όλες τις κατηγορίες που πήραμε μέρος, και στο junior, και στον παιδών και στον νέων, με πρωτιές, δεύτερες θέσεις, τρίτες θέσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα καινούριο σύλλογο να κάνει αυτά τα βήματα, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετές ακαδημίες στο νησί μας, που ενώ είναι πολλά χρόνια, αριθμούν λιγότερα και λιγότερες επιτυχίες, θέλω να πω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, αυτά όλα γίνανε μέσα από σκληρή δουλειά των προπονητών μας, που και φέτος συνεχίζουν. Ο Γιώργος Κοκακούσιος έτσι κι αλλιώς είναι ένα με την ομάδα. Ο Μανώλης ο Παπαδόπουλος, που ήταν και πέρσι, ήταν και φέτος, και θα έχουμε μάλλον και μία προσθήκη τρίτου προπονητή φέτος. Οι επιτυχίες, όπως σας είπα, έρχονται μέσα από τη δουλειά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό, και αυτό θα επιδιώξουμε και φέτος. Και θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι στόχος μας δεν είναι να πάρουμε μέρος στα πρωταθλήματα για να τερματίσουμε πρώτοι. Δεν είναι αυτός μόνο δηλαδή ο στόχος, γιατί όταν παίρνεις μέρος σε ένα πρωτάθλημα, οπωσδήποτε σε ενδιαφέρει και σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Σε ενδιαφέρει να κάνεις μια διάκριση. Αυτό εξυπακούεται. Όποιος λέει το αντίθετο, μάλλον ψεύδεται. Καλό είναι να παίζουν τα παιδιά μπάλα και να αθλούνται, αλλά από εκεί και πέρα, όταν γίνεται σκληρή δουλειά και υπάρχει ταλέντο, αναπόφευκτα πρωταγωνιστείς και το μυαλό σου είναι ότι μπορείς να τερματίσεις σε μία από τις προνομιούχες θέσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Όμως δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος. Ο στόχος ο δικός μας, ξεκινώντας από τη περσινή χρονιά δηλαδή, και αυτό που διανύουμε το διάστημα τώρα, είναι να δίνουμε στα παιδιά που αξίζουν, κατά επιλογή δηλαδή των προπονητών ως επιτοπλίστων, που βλέπουν το ταλέντο να είναι διάχυτο και να μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους σε αυτή την ηλικία, να τους δίνονται οι ευκαιρίες. Εννοώ ευκαιρίες δοκιμαστικών, να μπορέσουν να πλησιάσουν, να πετύχουν το όνειρό τους. Δεν εγγυόμαστε σε κανέναν, δεν παραμυθιάζουμε δηλαδή κανέναν ότι η ομάδα θα σε κάνει να φτάσεις εκεί. Μπορεί να σου δώσει τα εφόδια και να σου δώσει τις ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν, κάποια παιδιά που επιλέγησαν από τους προπονητές έκαναν τα δοκιμαστικά τους φέτος σε ελληνικές ομάδες, μεγάλες, αλφα-εθνικής, τον Πανιόνιο, τον Παζιάννενα, τον ΠΑΟΚ, αλλά έκαναν και σε ομάδα του εξωτερικού. Έκαναν με τη Mainz. Πήγαν σε δοκιμαστικό στην Αθήνα, όπου επιλέγησαν ανάμεσα από 110 παιδιά, επιλέγησαν 12, στα 12 ήταν και 2 από την ομάδα μας. Πήγανε λοιπόν αυτά τα παιδιά προεπιλογής και στην Πολωνία, όπου έγινε ένα πολύ δυνατό δοκιμαστικό, και επιλέγησαν και εκεί, και θα βρεθούν αρχές του Σεπτέμβρη στη Γερμανία, όπου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετές ομάδες, δηλαδή 3 ομάδες. Αυτή τη στιγμή θα κρίνουμε 3 ομάδες που ενδιαφέρονται. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, επί τη ευκαιρία, στα παιδιά αυτά, στον Νικολόπουλο τον Παναγιώτη και στον Ανδρέα τον Μαρινάκη, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό που κάνουν πάντα και να φτάσουν στο όνειρό τους. Αυτά συνέβησαν τις περασμένες χρονιές, και αυτός είναι ο στόχος και στην καινούργια χρονιά. Να προλάβω την ερώτησή σου ίσως. Αυτός είναι ο στόχος και στην καινούργια χρονιά. Η σωστή εκμάθηση του αθλήματος,
η σκληρή δουλειά και η συμμετοχή μας σε όλες τις κατηγορίες, και στο Pro Junior και Junior και παιδες και νέους, και από εκεί και πέρα όποια παιδιά πάλι που έχουν φτάσει στην ηλικία αυτή των 14, 15, 16 χρονών, να τους δώσουμε πάλι την ευκαιρία μέσα από δοκιμαστικά, μέσα από τις γνωριμίες μας, να δείξουν το ταλέντο τους και πιο πέρα και ίσως να πετύχουν κάτι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.